Αλέξανδρος Δρύβας, στρατηγικός αναλυτής, διεθνολόγος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Καλαρίτη, σας και στους ακροατές μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την μεγάλη εικόνα, από τα γεγονότα τα οποία δείχνουν, μας αφορούν και ας μην το αντιλαμβάνονται πολύ. Ας πούμε στα αυτά που γίνονται στο Ευρασιατικό πλατό, τη συμφωνία η οποία είναι ιστορική, τη σύγκληση που είναι ιστορική, δεν ξέρω τι διάρκεια θα έχει, αλλά ως γεγονός είναι ιστορικό, ιστορικής εμβέλειας, μεταξύ Σαουδαράβων και Ιρανών, έτσι, μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών, με κινέζικες ευλογίες, με κινέζικη πρωτοβουλία. Πράγματι, έτσι συμβαίνει, κύριε Καλαρίτη. Έχουμε να κάνουμε με μια προσπάθεια της Κίνας να ανοίξει πάλι, να το πούμε έτσι σχηματικά, να ανοίξει την Κεντρική Ασία και να ανοίξει την Αραβική Χερσόνησο, αφού απέτυχε με τη διπλωματική πρωτοβουλία με την Ουκρανία. Ξέρετε, η Κίνα κερδίζει χρόνο, αλλά ταυτόχρονα με το κερδίζει χρόνο, και θα πούμε αναλυτικά ως προς τι κερδίζει χρόνο, προσπαθεί να μειώσει τις ζημιές που έχει από την πανδημία και το ρωσοκρανικό. Αξίζει να πούμε το εξής, ότι η επιβράδυνση της κινέζικης οικονομίας δεν είναι ένα συμβάν όπως θα το αντιμετωπίσει για παράδειγμα η Ευρώπη ή η Αμερική. Για την Κίνα είναι ζωτική σημασίας, εξαρτάται η ανάπτυξή της, η οποία είναι βασισμένη στις εξαγωγές, με την κοινωνική της συνοχή και κυρίως εκεί που έχουν αφήσει τη μεγάλη βόμβα με την αποχώρηση οι Αμερικανοί, από το Αφγανιστάν, από τη Δυτική Κίνα δηλαδή. Γι' αυτό άλλωστε από το 2013 και μετά η Κίνα, το Belt and Road Initiative, έτσι, την πρωτοβουλία του δρόμου του μεταξιού, την έκαναν ώστε να συνδέσουν κυρίως τη Δυτική Κίνα με την Κεντρική Ασία και τελικά με την Ευρώπη, σε χερσαίο επίπεδο. Τώρα τι γίνεται? Η Κίνα βλέπει ότι αυτός ο πόλεμος, αφού απορρίφθηκε και τη διπλωματική της πρωτοβουλία των 12 σημείων, όπου είναι μέσα όλα τα κινέζικα συμφέροντα, δηλαδή μίλαγε για εφοδιαστικές αλυσίδες, μίλαγε για μια εδαφική ακεραιότητα η οποία είναι λίγο περίεργη και παράδοξη, γιατί θεωρεί η Κίνα σαν δεδικασμένο ότι η Ταϊβάν είναι δική της. Τη Ρωσία δεν της άρεσε αυτό, γι' αυτό και είπε η φίλη Κίνα μας έστειλε αυτή την πρόταση, θα την εξετάσουμε, αλλά είμαστε μάλλον αρνητικοί κτλ. Οπότε έχει αποφασίσει αυτή τη στιγμή η Κίνα με αυτό που έκανε, ότι η Ρωσία σιγά σιγά πρέπει να σταματήσει να την βοηθά, ακόμα και όσο τη βοήθαγε, ξέρετε, με αυτή την ποντιοπιλατική στάση. Το 40% της ενέργειας της Κίνας έρχεται από εκεί, από το Ιράν και από τη Σαουδική Αραβία, οπότε τώρα τι προσπαθεί να κάνει η Κίνα? Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα προφανώς στη Δύση, να τους φέρει κοντά. Ξέρει ότι αυτή, νομίζω δεν υπάρχει εχέφρον άνθρωπος που να μην καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα έχει ημερομηνία λήξης και ότι δεν μπορούν να τελειώσουν έτσι οι εχθροπραξίες, οι έρηδες μεταξύ των Σιητών και των Σουνιτών. Ωστόσο, κερδίζει και η Σαουδική Αραβία από αυτό, έτσι, κυρίως η Σαουδική Αραβία. Το Ιράν κερδίζει χρόνο επίσης, αλλά ταυτόχρονα αυτό που κάνει η Κίνα έχει διάφορες γεωπολιτικές επιπτώσεις. Η μία είναι ότι η Ινδία προβληματίζεται, διότι η Ινδία σχεδίαζε και σχεδιάζει και εκείνη έναν εμπορικό δρόμο, έτσι, προς την Ευρώπη, μέσα από τη Μέση Ανατολή, μέσα από και από το Ιράν. Τώρα βλέπει ότι το Ιράν μαζί με τη Σαουδική Αραβία, που ουσιαστικά βρέχονται από τον Ινδικό ωκεανό, έτσι, έχουν αρχίσει και πάνε με την Κίνα. Οπότε ταυτόχρονα την Ινδία την υποχρεώνει, ο βασικός στρατηγικός αντίπαλος της Ινδίας είναι η Κίνα. Οπότε όπου πηγαίνει η Κίνα δεν μπορεί η Ινδία να κάνει κάτι άλλο. Και αν σκεφτούμε, κύριε Καλαρίτη, για να κλείσω και το Πακιστάν, αυτή τη στιγμή η Ινδία είναι υποχρεωμένη να έρθει πιο κοντά στη Δύση. Και αυτό στο τέλος να απομακρυνθεί και από την, λίγο από την ουδετερότητα, να μετακινηθεί, όχι να πει ότι αφήνουμε τελείως τη Ρωσία, αλλά να μετακινηθεί λίγο από αυτή την ουδετερότητα υπέρ της Δύσης. Η Ινδία, επειδή είναι πολύ μεγάλο μέγεθος, έχει την ευχέρεια, έχει το περιθώριο να διατηρεί την αυτονομία των επιλογών της και να διατηρεί εκατέρωθεν σχέσεις και διάβλους με στάθμιση την οποία θα αξιολογεί αναλόγως των περιστάσεων, όπως αυτή που προαναφέρατε. Δηλαδή, δεν είναι χώρα η οποία μπορεί να υποχρεωθεί να επιλέξει 100% στρατόπεδο. Εξάλλου, δεν θα μπορούσε κιόλας λόγω θέσης και λόγω μεγέθους. Πάντως, εδώ η καχυποψία των Δυτικών ότι οι Κινέζοι
εξοπλίζουν υπογείως ή προτίθενται να εξοπλίσουν τη Ρωσία, έχει ένα νόημα. Υπό την έννοια ότι η Κίνα προφανώς εκτιμά ότι αν η Ρωσία ιτηθεί εκεί, η Δύση θα στραφεί με όλη τη δύναμη εναντίον της. Σωστό είναι αυτό. Έτσι. Άρα έχει λόγο να διατηρεί τη Ρωσία ζωντανή τόσο όσο για να παρατείνει και την εμπλοκή της Δύσης εκεί και τη φθορά. Δηλαδή αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η Δύση, να φτύρει τη Ρωσία στο ουκρανικό πεδίο, ναι, οι Κινέζοι να το χρησιμοποιήσουν για να φτύρουν όσο πιο πολύ μπορούν τους δυτικούς εκεί, να τους κρατούν απασχολημένους εκεί. Άρα τη συμφέρει μια ζωντανή Ρωσία για να μην στραφεί όλη τη δύναμη της Δύσης εναντίον της. Το ξέρω θα γίνει αυτό. Πολύ σωστά το λέτε. Με δύο συμπληρώσεις. Η μία είναι ότι αυτό που θέλει η Κίνα δεν το θέλει η Ρωσία. Mm. Γιατί ουσιαστικά με αυτό το σκεπτικό η Κίνα υποχρεώνει τη Ρωσία σε ένα μακροχρόνιο πόλεμο φθοράς. Φτύρει και τους δύο, ναι. Ακριβώς. Η Ρωσία επίσης, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ξέρει ότι μεθαύριο θα είναι το δεκανίκι στη συμμαχία. Να το ξαναπούμε αυτό, ότι συμμαχία έχουν δύο ίσα κράτη. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι ίσα. Εάν η Ρωσία πάει όπως πάει στην επόμενη δεκαετία, έτσι, θα φτάσει δηλαδή το ΑΕΠ της γύρω στο 2050, θα το έχει περάσει πρακτικά η Τουρκία ή μπορεί κάποια στιγμή οποιαδήποτε άλλη, έτσι, χώρα της περιοχής εκεί. Με αυτά τα πληθυσμιακά δεδομένα, με τέτοιες συνοριακές διαφορές, έχουν και κάποια προβλήματα με το νερό, γιατί ξέρετε το βόρειο κομμάτι της Κίνας είναι άνυδρο. Θέλει νερό, διψάει. Και είναι από τη Βαϊκάλη που ήταν να πάρουν νερό. Έχουν προβλήματα οι Ρώσοι με τους Κινέζους. Mm-hmm. Αυτό είναι μια βασική συμπλήρωση. Είναι ότι η δεύτερη είναι ότι συμφέρει, όπως είπατε σωστά, την Κίνα να υποχρεώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη σε αυτή τη φθορά. Όμως αυτή η φθορά επιτείνει το οικονομικό πρόβλημα, το θεμελιώδες της Κίνας, το οποίο, όπως είπαμε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το εσωτερικό της. Αρκεί να σας πω ότι ο Σι μπορεί να βγει και να είναι ο νέος Μάο. Υπάρχει πόλεμος μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας μεταξύ των λεγόμενων καπιταλιστών και κομμουνιστών. Ναι. Τώρα, συγγνώμη που το παρέχω, αλλά βγάλετε άκρη, τέλος πάντων. Ναι, υπάρχουν αυτοί που είναι πιο ανοιχτοί. Ναι. Υπάρχουν και οι άλλοι. Άλλο ένα στοιχείο να σας δώσω. Το ΟΜΠΟΡ έχουν αρχίσει οι κομμουνιστές στην Κίνα μέσα στο κόμμα και το επαναπροσδιορίζουν και το έχουν πει πλέον One Belt, One Road ή Belt and Road Initiative 2.0. Γιατί οι τράπεζες οι κινέζικες έχουν αρχίσει και υφίστανται απίστευτα προβλήματα, διότι καλή παγίδα το χρέος μέχρι το χρέος να γυρίσει του πίσω σε σένα, ναι. Δηλαδή υπάρχουν χώρες, έτσι, στις οποίες έχει δανείσει χρήματα, έχει κάνει απίστευτες, ας πούμε, δανειοδοτήσεις σε μεγάλα έργα, στην Αφρική για παράδειγμα, για σιδηροδρόμους, αυτά δεν έχουν αποφέρει κέρδος και αυτά κάποια στιγμή θα σκάσουν στις κινέζικες τράπεζες. Mm-hmm. Οπότε έχουν αρχίσει σιγά σιγά και το κάνουν λίγο πιο ρεαλιστικό, μικρότερες υποδομές, πολλή τεχνολογία, πολλή τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, power grids και τα λοιπά. Έχουν βάλει και αυτοί τώρα μέσα πράσινη ενέργεια. Με άλλα λόγια, εάν η Κίνα αρχίζει και βοηθάει, όπως είπατε, τη Ρωσία περισσότερο για να φθείρει τη Δύση, φθείρεται και η ίδια. Mm. Διότι η αγοραστική δυνατότητα της Δύσης είναι αυτή που απορροφάει, έτσι, τα πάρα πολλά κινέζικα προϊόντα. Άρα η Κίνα είναι υποχρεωμένη να κάνει αυτό που κάνει, να κερδίζει χρόνο. Mm. Και να κάνει όσες μπορείς μεταρρυθμίσεις, γιατί, για να κλείσω, θυμηθείτε ότι έχουμε στην Κίνα δει ήδη λαοσυνάξεις μεγάλες με την πανδημία, θυμάστε. Το οποίο είναι πρωτοφανές σκηνικό για την Κίνα. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι συνήθως εμείς εδώ έχουμε και καλό και κακό υδροκεφαλισμό στη Δύση. Υπό την έννοια πια και τα καλά μας και τα κακά μας τίνουμε να τα αυξάνουμε, να τα μεγιστοποιούμε, να τα μεγεθύνουμε. Λέμε έχει προβλήματα η Δύση. Σαφέστατα. Όχι απλά προβλήματα. Τεράστια. Το θέμα είναι ότι έχουν και άλλοι προβλήματα. Ναι. Έτσι, και δεν έχουν φτάσει και στο σημείο της απογείωσης. Άρα θέλω να πω ότι για την Κίνα είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα αυτό που συμβαίνει τώρα, και γι' αυτό φοβάμαι, και εδώ αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε και τώρα και άλλη φορά, γι' αυτό φοβάμαι κιόλας ότι επειδή η Κίνα έχει αρχίσει και δεν έχει πολλές επιλογές, μήπως τώρα είναι
μέσα στη διετία, τριετία που θα κάνει κάτι με την Ταϊβάν για να συσπυρώσει. Άρα η εκτίμηση των Αμερικανών ότι το 25 είναι ο χρονικός ορίζοντας πιθανής κίνησης της Ταϊβάν και πιθανού πολέμου της Δύσης με την Κίνα έχει νόημα. Εκεί προφανώς το βασίζουν σε αυτές τις εκτιμήσεις. Έχει λογική. Ναι. Άμα σκεφτούμε την εικόνα που συμπληρώσαμε τη μεγάλη λίγο πριν με τις παρατηρήσεις μας, θα καταλάβετε ότι η Θουκυδίδια παγίδα, έτσι, ο Γκρέαμ Άλισον όταν είχε γράψει, γι' αυτό εγώ καμιά φορά λέω για το Ρωσοκρανικό πόλεμο, τι συνέβη και πολλοί αλλάξαν οπτική κτλ. Η Θουκυδίδια παγίδα αυτή είναι ουσιαστικά. Τι σου λέει? Σου λέει η Αμερική ότι για μένα, ναι, η Δύση γενικότερα, ας το πούμε έτσι σχηματικά, αν και πολλά κράτη στη Δύση, ναι, έχουν όχι απλά φλερτ, κάτι παραπάνω με την Κίνα. Ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι η Αμερική κοιτάει το εξής, ότι το 2050 η Κίνα δεν θα μπορεί να χτυπηθεί, ενώ τώρα μπορεί. Ναι. Επειδή ακόμα συντηρούν οι Αμερικανοί, υπάρχουν ολόκληρες μελέτες, έτσι, που το αποδεικνύουν στους οικονομικούς κύκλους, ότι σου αρκούν 10 χρόνια να είσαι μπροστά τεχνολογικά. Το διατηρεί ακόμα αυτό η Αμερική. Τη δεκαετία που λέμε, mm-hmm, να είναι μπροστά. Όμως δεν ξέρουμε μετά, πάμε στη τεχνητή νοημοσύνη, πάμε σε χαρτογράφητα ύδατα. Δεν ξέρουμε μετά τι θα μπορεί να κάνει η Κίνα. Οπότε δεν συμφέρει τη Δύση με λίγα λόγια, για να μην σας κουράζω. Να παρατείνει την εκκρεμότητα. Ακριβώς, να την παρατεθεί με την Κίνα το 2050 και τώρα όλα επιταχύνονται, έτσι, ώστε να μπορούμε σαν Δυτικοί να πούμε ότι ελέγχουμε την Κίνα. Αλλά να ξέρετε, γι' αυτό δημιουργήθηκε και η AUKUS, θα είναι πολύ ωραία συζήτηση κάποια άλλη στιγμή να την κάνουμε, να δούμε τα πεπραγμένα της Αμερικής την τελευταία τριετία. Mm-hmm. Άμα τα βάλουμε σε σειρά, θα βγει το σχέδιο το αμερικανικό και πιστέψτε με, είναι πυκνός χρόνος, ίσως 15 ετίας αυτά που έχουν γίνει τα 3-7 χρόνια, mm-hmm, που δείχνουν όλα. Από την AUKUS μέχρι ό,τι θέλετε, κύριε Καλαρίτη, από την άτσαλη αποχώρηση του Αφγανιστάν. Ναι, ναι, ναι. Τι βήματα γίνονται προκειμένου να γίνει αυτό. Και φοβάμαι ότι η Κίνα θα μπει στον πειρασμό να κάνει ό,τι έγινε στην Ουκρανία. Με τη Ρωσία, ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Έχετε πάντως απόλυτο δίκιο ότι αν δεν κάνεις κινήσεις θα την κάνουμε τη συζήτηση και θα την κάνουμε εκτενώς, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο Ιντερογενικός. Τα πάντα σχετίζονται, ακόμα και αυτά που συμβαίνουν εδώ σε εμάς, ενώ Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι, Ανατολική Μεσόγειο. Το γεγονός ότι μαζεύουν το ευρωπαϊκό μαγαζί και το υποχρεώνουν να εξοπλιστεί, κάτι που θα πρέπει να κάνει μόνη η Ευρωπή ούτως ή άλλως, εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως. Η οποία ήταν σε κατάσταση χύπικης εξωτερικής πολιτικής, εν πάση περιπτώσει. Και τώρα καταλαβαίνει τι γίνεται. Θα την κάνουμε τη συζήτηση γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχει πυκνώσει πάρα πολύ ο χρόνος. Γι' αυτό και μερικά πράγματα φαίνονται να γίνονται ξαφνικά. Εκεί που υποτίθεται ότι δεν θα πρέπει να τα περιμένει κανείς. Αλλά νομίζω ότι αν δει κανείς την εικόνα, θα πρέπει και να τα περιμένει όπως θα περιμένει και τα επόμενα. Εξάλλου, βλέπουμε και τις διάφορες μελέτες των Αμερικανών που όλες επικεντρώνονται στον χρονικό ορίζοντα γύρω από το 25, με την πιθανολόγηση ενός πολέμου κανονικού, ενώ πλήρους πολέμου θερμής στρατιωτικής σύγκρουσης με την Κίνα. Εξού και επίσης στην Ευρώπη να εξοπλιστεί, να αναβιώσει την αμυντική της βιομηχανία, να φτιάξει αποθέματα κλπ. Έχετε μεγάλο δίκιο και είναι καλό, έτσι το κάνει και ο κύριος νομικός, να αρχίσουμε να μελετάμε την Ινδία, ναι, και σαν Ελλάδα. Ναι. Έτσι, με ποια έννοια. Έλεγε ο Μάχαν, έτσι που ασχολήθηκε με τη θάλασσα, με το ποια είναι ουσιαστικά, έτσι, η γεωστρατηγική που ακολουθούν τα κράτη, τα ναυτικά, οι μεγάλες δυνάμεις της θάλασσας. Έλεγε ότι αυτός που ελέγχει ουσιαστικά τον Ινδικό, ελέγχει και τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό, ναι, και δεν είχε καθόλου άδικο. Ναι. Άρα αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, ότι η προσπάθεια της Κίνας, πέραν των άλλων που σημειώσαμε, θέλει αυτή τη στιγμή η Κίνα να ελέγξει τον Ειδικό ωκεανό, διότι οι Ινδοί τους μπλοκάρουν αυτή τη στιγμή με τις κινήσεις τους. Έχουν κάνει πολύ γερομπάσιμο, να το πούμε έτσι, σχηματικά οι Ινδοί στην Αφρική, στην Ανατολική Αφρική. Έχουν κάνει μπάσιμο στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με την Ινδία έχουν απίστευτες οικονομικές σχέσεις. Όμως η Κίνα έχει τη μόνη στρατιωτική της βάση έξω ακόμα στο Τσιμπουτί. Mm. Οπότε θέλει να ελέγξει την Ερυθρά Θάλασσα και όλα αυτά, κύριε Καλαρίτη, ο Περσικός Κόλπος, όλα αυτά ουσιαστικά είναι στην ευρύτερη περιοχή του Ινδοειρηνικού. Έτσι γι' αυτό το λέμε Ινδοειρηνικό. Ναι. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή η Κίνα προσπαθεί να ανοίξει χώρο. Το ίδιο κάνει και στη Λατινική Αμερική, αλλά αυτό είναι ένα πολύ άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε
πώς η Κίνα έχει καταφέρει πλήγμα στην Αμερική για το δόγμα Μονρό που λέγαμε, έτσι, ναι, ναι, εντός και εκτός αγωγικών. Έχει μπει στην αυλή της. Έχει μπει στην αυλή της. Είναι μια συζήτηση νομίζω που δεν τελειώνει πραγματικά. Είναι, και είναι η μεγάλη θα εικόνα κάνουμε, και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να τα μελετάμε αυτά στην Ελλάδα για τη στρατηγική, κύριε Καραρίτη, πώς δημιουργούμε, πώς εκπονούμε. Όταν ξέρουμε τι συμβαίνει πρωτίστως σε διεθνές επίπεδο, τουλάχιστον στα τρία επίπεδα, περιφερειακό, για να καταλάβουμε το domestic. Δηλαδή πάμε από πάνω προς τα κάτω, τα μέσα, ναι, και άμα θέλουμε από κάτω προς τα πάνω πάλι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Θα την κάνουμε τη συζήτηση. Συζητούσαμε την άλλη φορά με τον Θανάση το Δρούγο για την έκθεση των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, την ετήσια την Κοινή, όπου περιγράφει ακριβώς αυτό, τη δίζηση της Κίνας στο μαλακό υπογάστριο στην Νότια Αμερική, δηλαδή σε κράτη τα οποία βρήκαν οι Αμερικανοί ξαφνικά τους Κινέζους μπροστά τους, μέσα στην αυλή τους, ενώ στην Λατινική Αμερική. Είναι μια συζήτηση την οποία πρέπει να κάνουμε, γιατί δείχνει το πώς η σκακέρα στην ουσία είναι ενιαία και δεν υπάρχουν γεωγραφικοί φραγμοί. Όλοι παίζουν παντού. Να πάμε λίγο στα δικά μας, εδώ με αφορμή τις επικείμενες τουρκικές εκλογές, τις επικείμενες δικές μας εκλογές. Γι' αυτό είπα και στην εισαγωγή ότι το επόμενο διάστημα θα είναι υπαρξιακό για μας. Η Ελλάδα, οι Έλληνες, ο Ελληνισμός καλείται να πάρει αποφάσεις, και το επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, όχι εκλογικές, στρατηγικές, εθνικές, από τις οποίες θα εξαρτηθεί το μέλλον του Ελληνισμού και στην περιοχή και ευρύτερα. Είδαμε ότι από πλευράς Τουρκίας έχει αρχίσει να διαρρέεται από την τουρκική αμυντική βιομηχανία ότι, ξέρετε, ίσως να μην χρειαζόμαστε πλέον και τους S-400, διότι να πείσουμε τα δικά μας. Νομίζω ότι είναι προφανές αυτό, ότι κάνει 9-9 στα κεραμίδια. Έχουν αρχίσει την κολοτούμπα ή την αίσθηση ότι θα κάνουν κολοτούμπα για να προσεγγίσουν τους Αμερικανούς. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα, δηλαδή η ενίσχυση της Ελλάδος ως μια χώρα αυξημένου ειδικού βάρους, μια με αυξημένη γεωπολιτική σημασία μαζί με την Κύπρο, ότι μπορεί να υπάρξουν πισωγυρίσματα? Πισωγυρίσματα όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Η άποψη των Αμερικανών για την Ανατολική Μεσόγειο είναι στρατηγική σημασία. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και άλλη μια συζήτηση για να συνδέσουμε τα όσα λέγαμε προηγουμένως, ναι, στο διεθνές, στο μέγα περιφερειακό με το μικρο περιφερειακό που έχουμε εμείς. Συνδέεται. Δεν πρόκειται οι Αμερικανοί να αφήσουν την περιοχή, ούτε να ξαναβάλουν τα αυγά τους όλα σε ένα καλάθι. Αυτό το ξέρουμε. Τι άλλο όμως έχουμε ξαναπεί και πρέπει να το θυμόμαστε? Γιατί διάφοροι λένε πολλά και κατηγορούν, είπαμε, φοράνε πανοφόρια χωρών. Δυσκολεύομαι να πιστέψω πως οι σχέσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή, η στιγμή που τη λέμε ιστορικά, τα 10 αυτά χρόνια με την Αμερική, θα είναι πάντοτε οι ίδιες. Έλα. Αυτό δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Οπότε, ακόμα και να συμβεί και να διαψευστώ, και μακάρι να διαψευστώ, η στρατηγική μας υποχρεώνει να εκπονούμε το worst case σενάριο πρώτα. Έτσι. Σαν να το worst case σενάριο με το Τίνα είναι πάνε μαζί, δηλαδή σαν να μην έχουμε άλλη επιλογή. Οπότε πρέπει να σκεφτόμαστε πρώτα για το χειρότερο. Η Ελλάδα δεν μπορεί να πιέζεται. Το ότι αυτό είναι που έχουν καταφέρει εδώ ορισμένοι, και το επιμένω αυτό, γιατί μας είναι βολικό να βρίζουμε τους ξένους. Οι ξένοι κάνουν τη δουλειά τους. Είναι άλλα κράτη, άλλα τα συμφέροντα. Εμείς πρέπει τα συμφέροντά τους να τα βάζουμε σε ένα ριάκι και να τα φέρουμε προς εμάς. Έχουμε δημιουργήσει εδώ, κύριε Καλαρίτη, και το λέω σαν έθνος έχουμε, όχι εσείς ούτε εγώ, μια εικόνα ότι ό,τι γίνεται στην Τουρκία πρέπει να επηρεάζει την Ελλάδα. Η Ελλάδα, αν είχε σαφή στρατηγική στα ελληνοτουρκικά, δεν θα ενδιαφερόταν για τις εκλογές. Η εκλογολαγνία της Τουρκίας μέσα στην Ελλάδα έχει αγγίξει αυτά τα επίπεδα ιστερίας που είναι, το έχουμε ξαναπεί, είναι άχρηστη κουβέντα. Το ποιος είναι πάνω στην Τουρκία για μας δεν έχει καμία σημασία, δεν θα έπρεπε να έχει. Και αρχίζουμε και τα κάνουμε έτσι ώστε να καταλάβουμε ότι τι θα κάνει η Τουρκία. Θα ακολουθήσει μια στρατηγική, και αυτή είναι η επέκτασή της εναντίον του ελληνισμού. Και εμείς πρέπει να κάνουμε αποτροπή και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται, με κεφαλαία το ό,τι και με κόμμα, ό,τι χρειάζεται, για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας. Από εκεί και πέρα, δεν βλέπω οι Τούρκοι, αν με ρωτάτε τη γνώμη μου, δεν βλέπω ότι σοβαρολογούν με αυτά που λένε. Θέλει να αγγίξει τώρα Ερντογάν και το μέσο δυτικόφυλλο, βλέπει ότι τα ψηφαλάκια τα έχει ανάγκη από παντού, κάνει ανοίγματα, γιατί φοβούνται και μερικοί, όπως και εμείς φοβόμαστε στην Ελλάδα για τα δικά μας, ότι η Τουρκία θα αλλάξει στρατηγικό προσανατολισμό, μια και καλή αν βγει ο Ερντογάν, και ο Ερντογάν προσπαθεί να τους καθησυχάσει. Τώρα, 2,5 δις συνδιαλλαγή με τη Ρωσία για ένα τέτοιο όπλο. Αν θυμάμαι καλά, μπορώ να κάνω λάθος αυτό, ειλικρινά το λέω,
είπε ότι δεν θα πάρουμε δεύτερη συστοιχία. Δεν τους χρειαζόμαστε γιατί έχουμε, λέει, δική μας άμυνα. Την πρώτη συστοιχία θα την πετάξουνε, πού θα την πάνε? Η Ρωσία θα δεχτεί να πάνε αλλού τα όπλα της ή να την απειλούνε κιόλας ακόμη? Γιατί άκουγα ότι είχαν σχέδια για το Αζερβαϊτζάν. Ναι, το Αζερβαϊτζάν είναι ουσιαστικά στη δυτική σφαίρα, να το πούμε έτσι. Ο Θεός να το κάνει, αλλά είναι στη δυτική σφαίρα. Θα δεχόταν η Ρωσία μια τέτοια μετακίνηση? Δεν είναι ανευκόστους, θέλω να πω, όλα αυτά τα πράγματα. Δυσκολεύομαι να δω πώς η Τουρκία θα το κάνει όλο αυτό, αυτή την κολοτούμπα. Και να ξέρει ότι οι Αμερικανοί ακόμα και σήμερα ανησυχούν ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν. Ναι, ναι. Παρόλο ότι είναι προγραμματισμένες 14 Μαΐου, η εικόνα στην Αμερική μέσες άκρες, κύριε Καλαρίτη, είναι ότι δεν έχουν, δεν είναι και σίγουρο ότι θα γίνουν οι εκλογές. Ναι. Οπότε, ό,τι ακούω από την Τουρκία, όπως άκουγα ότι θα μας πνίξουν, θα μας ρίξουν στη θάλασσα, ότι επειδή πήραν οι Τούρκοι πλέον ψυγεία, γιατί έτσι έλεγε ο Ερντογάν, λέει, το, ένα κάθε σπίτι έχει και ένα ψυγείο πλέον, εκεί τη θεωρούσε την πρόοδο, ότι θα μας πνίξουν, θα μας πετάξουν. Όπως δεν άκουγα τα ψέματά τους τότε, είμαι υποχρεωμένος να μην ακούω και τα ψέματά τους τώρα. Οπότε για μας ένα είναι το σίγουρο, κύριε Καλαρίτη, όποιος είναι την επόμενη μέρα δεν θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια. Ωραία, συνεχίζουμε την συζήτηση γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σε σχέση με τα δικά μας, επιμένω στα δικά μας λόγω και των επεισοδίων σήμερα και των όσων έγιναν σήμερα, γιατί εδώ πρέπει να δούμε μερικά πράγματα. Αυτά είναι που μετράνε, το εσωτερικό που λέγατε με τον κύριο Καλαρίτη. Αυτά είναι που μετράνε. Τα υπόλοιπα είναι δυνατότητες, αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Καλαρίτη. Τα υπόλοιπα είναι ομαλότητα, είναι αξιοποίηση δυνατοτήτων σε σχεδόν ομαλές περιστάσεις, ορθολογισμού. Να θέλουμε να το κάνουμε. Αν δεν θέλουμε. Κανείς δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Καλαρίτη. Να είστε καλά. Γεια σας. Αλέξανδρος Δρύβας.